Quattro lo troviamo, perfetto. Ravena rio, eh? Calm. Topede. Calm. Καλησπέρα. Άλλη μια Τρίτη κοντά σας. Είναι η εκπομπή Φωνή της ΑΕΚ εδώ στη Νέα Υόρκη. Δίπλα μου έχω τον Γιώργο τον Αγγελίδη και ο Γιάννης. Ο Γιάννης και ο Γιώργος για άλλη μια Τρίτη μαζί κοντά σας. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά 2 ώρες. Θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μας ομάδα. Γιώργο, μια καλησπέρα στο... Καλησπέρα και από μένα. Τιμή μου πάλι, μεγάλη τιμή μου που είμαι εδώ πάλι μαζί σας άλλη μία Τρίτη και έχουμε κάτι ωραία πραγματάκια να μιλήσουμε σήμερα και... Πρώτα να πούμε πίξες. Το website του σταθμού είναι greekradio.ny.com, TuneIn GRRadio.ny. Το τηλέφωνο του σταθμού εδώ που μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο, όποιος φίλος και φίλη να μας μιλήσει, να πούμε τις απόψεις μας για την αγαπημένη μας ομάδα, είναι 718-777-1021, 718-777-1021. Δωρεάν εφαρμογή στα Apple, τηλεοπτική πλατφόρμα TV Cosmos, κανάλι 27, μας βλέπετε. Τα χαιρετίσματά μας και στην Ελλάδα, φίλους και φίλοι
φίλοι και φίλες που μας ακούνε, μας βλέπουν, ξέρουμε και από Ελλάδα, από Καναδά, από εδώ, από Νέα Υόρκη. Έτσι Γιώργο, έτσι. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους. Γιατί παντού είναι. Μας ακούνε και τους ευχαριστούμε πολύ, τα χαιρετίσματά μας και από εμάς από εδώ. Από την καρδιά της, από τη Νέα Υόρκη, την καρδιά της Αστόριας, εδώ χτυπάει και η ΑΕΚ. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε πάλι, Γιώργο. Να. Έχουμε πάρει μια συνέντευξη πάλι και πάλι από τον Νίκο τον Αγγελίδη από την Ελλάδα, τον ιδρυτή του ΑΕΚ Light και όχι μόνο. Έτσι, Γιώργο. Ναι, ναι. Καλή δουλειά θα κάνει εκεί ο παπάς. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά. Μπράβο του, μπράβο του. Λοιπόν, έχουμε πάρει μια συνέντευξη φίλοι και φίλες. Θα τη παίξουμε τώρα να ακούσετε κι εσείς τελευταία νέα από την ομάδα μας. Έτσι, πριν το παιχνίδι, τώρα έχουμε το play-off, το παιχνίδι με το... Με ποιον παίζουμε? Αύριο παίζουμε στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Παίζουμε στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θα ακούσουμε από τον Νίκο τον Αγγελίδη τελευταία νέα πριν από αυτό το παιχνίδι. Να δούμε τι μας είπε ο Νίκος από την Ελλάδα. Ωραία. Για πάμε. Yeah.
κλίμα της χρονιάς. Πορτογάλο διεθνή επιθετικό της ομάδας. Από τη μία και από την άλλη τον άλλο έτσι κοντζίνο σήμερα και τον σκορ που κι αυτός μάλλον τα πλαγιά έχουμε στην κορυφή της επίθεσης σίγουρα τον Αρούχο, ο οποίος θα είναι και βασικό στην δεκάδα της ΑΕΚ. Αντί για τον Μπέκχαμ και νομίζω ότι αυτή θα είναι μια καλή επιλογή για τον Μανώλη Χιμένες. Ωραία. Ο Γιώργος τώρα θέλει να σου κάνει μια ερώτηση. Για πες μας Γιώργο. Θέλω να μας πεις τώρα τι ακούγεται για καμία μεταγραφή για το καλοκαίρι. Ακόμα σιγά-σιγά Γιώργο. Είμαστε σε ένα επίπεδο που συζητάμε κάποια πράγματα. Συζητάμε να δούμε άμα θα μείνει Thank you.
έτσι. Νίκο, περιμέναμε κάτι περισσότερο, λέω, φέτος στο μπάσκετ από την ομάδα. Thank you.
και σε όλες τις φίλες που μας ακούνε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα και από τον Γιώργο τον Αγγελίδη. Προσπαθούμε για το καλύτερο και το ξαναλέω για και άλλη μια φορά, η ΑΕΚ είναι και στη Νέα Υόρκη εδώ στην Αμερική, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, κοντά στην ομάδα. Λοιπόν, Νίκο, εδώ θα σε αφήσουμε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Να έχεις ένα καλό ξημέρωμα στην πατρίδα από μένα και πάλι να ευχαριστώ και θα τα πούμε πάλι εμείς. Ο Γιώργος. Έτσι, πάμε, πάμε. Και από μένα μια καλή καλή νύχτα και καλή δουλειά αύριο και στην Ελλάδα, ξέρεις. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους φίλους και φίλους που μας ακούνε. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλό ξημέρωμα, Νίκο, γεια σου. Να είσαι καλά, γεια. Καλησπέρα. Λοιπόν, ωραία. Το ακούσαμε Γιώργο, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε τη ζωντανή συνέντευξη που πήραμε από τον Νίκο τον Αγγελίδη από την Ελλάδα. Πολύ ενημερωτική, έτσι Γιώργο. Ωραία. Φρέσκα τα νέα, πολύ ενημερωτική συνέντευξη που μας έδωσε. Θα μάθαμε πράγματα και πριν από το παιχνίδι που αύριο έχουμε το play-off με τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο, φρέσκα να το πούμε έτσι και κάθε καλά να είμαστε, θα τον έχουμε κοντά μας τον Νίκο να μας τα λέει εδώ στην εκπομπή. Ακούτε φίλες και φίλοι την εκπομπή Φωνή της ΑΕΚ εδώ στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια, στην καρδιά του ελληνισμού, με τον Γιώργο τον Αγγελίδη δίπλα μου στην Κοσέλα, αρχηγό. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 718-777-1021, 718-777-1021. Λοιπόν, Γιώργο, πριν να μπούμε στα θέματα της κουβέντας μας, λέω να βάλουμε ένα τραγουδάκι έτσι για να ζεσταθούμε, να φορτσάρουμε λιγάκι. Αύριο είναι και το μεγάλο ντέρμπι. Ντέρμπι, να ζεστάνουμε λίγο τώρα. Πώς ακούγεται το ντέρμπι. Να πούμε πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να ζεσταθούμε λιγάκι, αφοσάρουμε και βάλε ένα τραγουδάκι εκεί να ακούσουμε. Έχουμε γραμμή, κάποιος φίλος ή φίλη είναι στον αέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα, τι γίνεται. Καλησπέρα, καλά. Καλά είμαστε, εσύ. Ποιος είναι το όνομά σου? Λέγομαι Θανάση. Σ' ακούμε, Θανάση, καλησπέρα. Από πού μας τηλεφωνείς? Εδώ, Νέα Υόρκη. Ένας φίλος μου είναι, από παίζαμε μπάλα με τον Αγγζής, ξέρεις. Πράγμα. Γεια σου φίλε. Καλά, καλά. Στο αύριο τι λες Γιάννου για το αυριανό παιχνίδι που... Θανάση, αύριο η ομάδα πρέπει να... Είναι αυτό το παιχνίδι κομβικό, θα έλεγα εγώ. Πρέπει να παίξει την μπάλα της. Το αποτέλεσμα δεν είναι αύριο άλλο εκτός από τη νίκη για την ΑΕΚ. Τώρα, τον Αραού, είναι πολύ ιδέα, ναι. Ναι, έτσι Θανάση, όπως τα λες είναι, ο Αραούχο είναι... τα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Αυτά είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά στην ομάδα και όχι μόνο στην ομάδα και θα λέγαμε και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα ήταν ιδανικό στην ομάδα όπως ξέρουμε από την ισπανική τη Las Palmas. Θα φύγει, θα πάει πίσω, τι θα γίνει, εμείς η ΑΕΚ θα το προσπαθήσει, θα το παλέψει το πράγμα γιατί τον θέλει στην ομάδα
έστω για ένα χρόνο δανεικό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση του Ραούχο, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ναι, για πες μας. Ναι. Κάτι ακούμε και εμείς τώρα έτσι για αυτό το ποδοσφαιριστή το Ρέγιας. Κάτι συγκεκριμένο δεν έχουμε, έτσι από πλευράς ΑΕΚ για να πούμε. Ναι. Αλλά νομίζω για την ΑΕΚ θέλει παίχτες που είναι λίγο πιο νέοι, δεν νομίζεις εσύ? Αν πάρουμε ένα ωραίες τώρα, πόσο πρέπει να είναι, 30 κάτι, ή να έχει παίξει... Ναι, έχει παίξει πολλά χρόνια. Εντάξει, είναι πολύ έμπειρος παίκτης, έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες στην Ισπανία και αυτά. Αλλά νομίζω θέλουμε έναν παίκτη, εντάξει, και να είναι Έλληνας, δεν μας πειράζει αν είναι Έλληνας ή αν δεν είναι, αλλά για μένα πρέπει να πάρουμε έναν παίκτη που είναι 24-25, που έχει λίγο εμπειρία σε μεγάλα μέρη, να παίξει την παλίτσα του και να συγκεντρωθεί έτσι στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι πως, γιατί είναι λίγο δύσκολο αν πας από Ισπανία στην Ελλάδα, ξέρεις. Αλλά, ναι. Ο Ρέγιας είναι ένα μεγάλο όνομα, Θανάση, ξέρεις. Είναι 33 χρονών, παίζει στην Εσπανιόλ. Έχει παίξει Σεβίλια, έχει παίξει Άρσεναλ, έχει παίξει Ρεάλ Μαδρίτης, έχει παίξει Ατλέτικο Μαδρίτης, έχει παίξει την Μπενφίκα. Δεν είναι μικρό το όνομα. Είναι μια ηλικία 33 χρονών. Ακούγεται κάτι τώρα, δεν ξέρουμε πόσο ευσταθεί αυτό. Ναι. Εξτρέμ νομίζω είναι. Αυτό είναι εξτρέμ. Εξτρέμ. Ναι. Αλλά δεν ξέρει, είναι. Εντάξει. Εντάξει, η ομάδα θέλει ενίσχυση, Θανάση, έτσι. Πώς τη βλέπεις, έτσι. Θα φύγουν παίκτες τώρα. Ναι. Θέλει ενίσχυση. Γιατί εντάξει, μην ξεχνάμε και εδώ πρέπει να λέμε ότι η ΑΕΚ πάντα πάει για το πρωτάθλημα, κάνει πρωταθλητισμό. Και από του χρόνου η ομάδα πρέπει να ανέβει περισσότερο και θέλει ενίσχυση. Θα φύγουν, όπως είπαμε, παίχτες. Και ο Χιμένεθ πρέπει να το ξέρει το Ρέις από τη δουλειά του που έχει κάνει στην Ισπανία. Πρέπει να ξέρει ποιες ποιότητες έχει αυτός ο παίχτης και τι μπορεί να δώσει στην ομάδα μας που χρειαζόμαστε φέτος και πέρυσι. Ναι, από τερματοφύλακα, τι λέτε? Εσύ πώς βλέπεις τους τερματοφύλακες εκεί? Έχουμε τον Ανέστη και αρέσει. Τον Πάργες. Ποιος, αν ήσουν προπονητής, ποιον θα ανέβαλες αύριο? Ναι. Ναι, κάτι ακούγεται και για θέση τερματοφύλακα. Να δούμε, γιατί εντάξει, η ΑΕΚ χρειάζεται. Θέλει ένα βασικό τερματοφύλακα που να είναι εκεί κάτω από τα δοκάρια, εμπιστοσύνη και να μην έχουμε τα ρίσκα και να αυτά. Έτσι. Και να έχουμε δεύτερη λύση, ένα καλό τερματοφύλακα, ένα πάλι καλό τερματοφύλακα στον πάγκο για δεύτερη λύση. Αλλά η ΑΕΚ, όπως το λέμε πάλι, θέλει ένα βασικό να μην κουνιέται κάτω από τα δοκάρια. Γιατί η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα, πάει για πρωτάθλημα, πάντα πάει για πρωτάθλημα και δεν είναι λύσεις οι πρώτες και δεύτερες. Έτσι το λέω. Έτσι είναι. Ωραία, ρε παιδιά, αύριο. Ναι, με την ίδια αύριο με τον Παναθηναϊκό. Θα το δεις το παιδί, θα είναι αύριο. Μπράβο, ωραία. Μπράβο, έτσι. Μου. Πάμε δυνατά αύριο, έτσι. Δυνατά, να πάμε. Έτσι. Να πάρουμε το παιχνίδι αύριο και προχωράμε. Προχωράμε. Έτσι. Θανάση, σε ευχαριστούμε που πήρες το τηλέφωνο, έτσι. Ευχαριστώ, φίλε. Καλό βράδυ. Γεια σου. Καληνύχτα. Ευχαριστώ. Γεια. Λοιπόν, για αφήσαμε το τραγούδι, α. Βέβαια. Να το βάλουμε από την αρχή. Βέβαια, από την αρχή. Είναι πολύ ωραίο. Thank you.
ανοιχτά φτερά και εγώ θα είμαι δίπλα. Αγκαλιά με τα λαδέρια μου και πάντα δίπλα. Το με πείσει της χαράς για μας είναι στη τίτα. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, όλη μέρα νύχτα. Έχασα τον τρένο για σένα, ναι είναι αλήθεια. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σ' αγάπη μου γλυκιά. Είσαι αρρώστια στο μυαλό μας που δεν έχει γιατριά. Είσαι το τέλος ή αρχή, είσαι το πάνω στη ψυχή. Σε μια γωνιά συσκευαστή, πάντα θα μας βρεις εκεί, ναι. Λοιπόν, για πάμε Γιώργο. Ωραία. Τι είχαμε τώρα, είχαμε... Δύο παιχνίδια από τη τελευταία φορά που ήμασταν εδώ. Έτσι, το πρώτο με τον Πανιόνιο στο ΆΚΑ, που για μένα δεν παίξαμε καθόλου καλά. Ο Γεσίλ άνοιξε το σκορ στο 7, νομίζω, με ένα πλασέ που νίκησε το Μπάρκας. Και προσπαθήσαμε, δεν κάναμε πολλές φάσεις. Εντάξει, ο Σιμουές έκανε μια φάση εκεί στο τέλος, στο 89-90, που η μπάλα χτύπησε μετά από κόντρα στο δοκάρι. Αλλά τελικά χάσαμε 1-0 και δεν ήταν μια καλή εμφάνιση για μας, νομίζω. Δεν παίξαμε σωστά, η μπάλα ήταν λίγο αργή. Έκανε και τα λάθη του και όχι εμένα, έτσι. Πώς είδες εσύ το παιχνίδι με τον Πανιόνιο? Εγώ, Γιώργο, να σου πω κάτι. Έχει μπει στη ζωή μας αυτή η λέξη rotation και ειλικρινά σου μιλάω δεν μπορώ να την καταλάβω. Rotation. Αυτό με το rotation δεν μπορώ να το καταλάβω με τους παίκτες. Ναι. Ειλικρινά. Ναι, λοιπόν. Σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, εμείς είπαμε θα κάνουμε κριτική στην ομάδα μας, καλοπροαίρετη βέβαια, όχι κακοβουλή. Ναι. Θα τα λέμε όπως τα βλέπουμε εμείς που αγαπάμε την ομάδα. Σε αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο, εγώ Γιώργο, είδα το Χιμένεθ να κάνει πολλά λάθη. Μιλάω για την 11η που κατέβασε με τον Πανιόνιο. Ναι. Έτσι, έκανε αρκετά λάθη και στην πορεία του παιχνιδιού έκανε τα λάθη του. Λοιπόν, χωρίς με αυτό να μην θέλω να ρίξω και ευθύνες στους παίκτες, έτσι. Γιατί και οι παίκτες, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και κάνανε και αυτοί τα λάθη τους. Ναι. Δεν επιτρέπεται τώρα να πηγαίνεις στην Τούμπα, ναι, να παίρνεις τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Και να έρχεσαι τώρα με τον Πανιόνιο. Και να χάνεις. Και να χάσεις από τον Πανιόνιο με 1-0, ό,τι και να είναι και όσο και να χάνεις, και να χάσεις από τον Πανιόνιο. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό το παιχνίδι ήταν ένα κομβικό παιχνίδι για την ΑΕΚ και εμάς. Δεν παίξαμε καθόλου μπάλα. Η μπάλα ήταν αργή, η ανάπτυξη ήταν αργή. Δεν... Βλεπόταν από τα πρώτα 25 λεπτά, λέω εδώ θα έχουμε πρόβλημα. Εδώ θα έχουμε πρόβλημα. Έτσι. Όταν έβλεπα το παιχνίδι, άρχισε το παιχνίδι έτσι με πολύ αργό τέμπο. Βάλανε ένα γκολ από κόντρα που είχαμε εμείς κόρνερ, δεν γυρίσανε οι παίκτες. Λέω παιδιά, αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή πήγαινε τώρα, ειδικά στα 20 πρώτα λεπτά, στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, ναι, έτσι. Είδες, και ναι, πήγαινε ναι, τώρα με τον Πανιόνιο. Ναι. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Ναι. Πάει και μου βάζει εξτρέμ τον Αραούχο. Ένα λέω τώρα. Ναι. Από τα, να μην πω πολλά. Ναι. Λοιπόν. Ένας παίχτης ο Αραούχο που κάνει τη διαφορά στην ομάδα είναι center for, είναι παίχτης περιοχής. Γκολτζής είναι παίχτης περιοχής, είναι center for. Καμία δουλειά δεν έχει με τα extreme και πάει και μου τον εβάζει extreme, τον Αραούχο. Έκανε τα λάθη του, έκανε αυτό το... Μα πάει να μου κάνει rotation σε ένα παιχνίδι που πρέπει να το πάρεις με νύχια και με δόντια και πάει να μου κατέβασε την ίδια εντεκάδα με τον ΠΑΟΚ, έτσι πιστεύουμε. Αυτή η εντεκάδα που νίκησε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα κατέβασε την και δεν νομίζω να υπήρχε αγωνιστικό πρόβλημα από τους παίκτες και να έρθει μετά ο Πανιόνιος να μας τα πει. Λοιπόν, δεν το είδαμε αυτό το πράγμα. Μας έκανε τις αλλαγές στην εντεκάδα και όχι μόνο, αλλά και αλλαγές μέσα στο παιχνίδι, λάθος παίκτες θέσεις, έτσι. Και πήγε το παιχνίδι όπως πήγε, πότε πήγε το γκολ, στα πρώτα λεπτά. Και έφυγε όλο το παιχνίδι και δεν μπορέσαμε τουλάχιστον. Ούτε φάση, ούτε καθαρή φάση δεν κάναμε. Μια κεφαγιά λίγο ψηλή, δεν σούτ από έξω, τίποτα. Δεν έκανε καμιά σπουδαία απόκρουση ο τερματοφύλακας του Πανιόνιου. Κοίταξε, στο 90 η κόντρα παραλίγο να μπει και παραλίγο να πάρουμε ένα πόντο έτσι με τύχη, με κόντρα. Δεν φτιάξαμε παιχνίδι, μπάλα όπως είπα πριν. Άργησα από πάντα πίσω στο τερματοφύλακα. Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι ωραίο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ για μένα είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Θέλει
να παίξουμε μπάλα ώστε να δείξουμε ότι είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Γρήγορο, με τέμπο. Αν δεν δουλεύει, πας, εντάξει, έχουμε άλλα 90 λεπτά να κάνουμε ωραίους συνδυασμούς. Έτσι ακριβώς, την μην ξεχνάμε τώρα μια ομάδα Πανιόνιος, ναι, που όπως φαίνεται το πράγμα τώρα και έχουμε πάει στα play-off, ναι, έχει αρχίσει και ξεφουσκώνει. Έτσι. Εκεί ήθελε τρεις πόντους, οπωσδήποτε. Λοιπόν, εκεί μας, αυτό το παιχνίδι, είπαμε, ήταν κομβικό. Το παίρνει αυτό το παιχνίδι και σε καβάλα στο άλογο και του λέτε, λέτε τώρα να μας πιάσετε. Δεν υπάρχει. Τώρα... Και δυστυχώς ύστερα από αυτό το. Δηλαδή, κερδίσαμε τον ΠΑΟ και γίνεται αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Και πάμε πάλι ίσια βάρκα, ίσια νερά, για να το πούμε έτσι. Εντάξει, και ξεκινάμε και αυτού και από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, το αφήνουμε το παιχνίδι με το Πανιόνιο. Έγινε. Στην άκρη και προχωράμε τώρα και παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό. Τον πήραμε τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Έτσι. Και πάλι δεν παίξαμε τίποτα. Δεν έπαιξε μπαλά. Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι. Δεν και οι δύο ομάδες δεν παίζανε. Πώς ήταν στο παιχνίδι? Για νανούρισμα ήταν. Το πρώτο ημίχρονο ήταν για νανούρισμα. Δεν άρχισε ο Αραούχο, άρχισε τον Αλμέιντα. Εντάξει, πάλι όπως είπες εσύ, το rotation δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω όταν ένα derby που μόλις χάσαμε από τον Πανιόνιο, που δεν έπρεπε να χάσουμε, γιατί δεν αρχίσεις τον πιο επιθετικό μας παίκτη. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Για να πάρουμε το φίλο ή φίλη. Καλησπέρα, είστε στον αέρα. Καλησπέρα, Γιώργη και Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ο Παντελής, έτσι. Γνώριμη φωνή. Καλά, εσύ τι κάνεις? Εδώ, στον αγώνα. Ωραία. Εδώ τα λέμε. Λοιπόν, να αρχίσουμε για την ομάδα την δικιά σας. Κάνατε δύο αγώνες από την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε. Mm-hmm. Ένα με τον Πανιόνιο και ένα με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Στον ένα δείξατε χαλιά. Σε ποιο παιχνίδι? Ναι. Και στα δύο χάλια για μένα, δεν... Ο άλλος ήταν λίγο πιο μέτριο το παιχνίδι. Εντάξει, ναι. Δεν ήταν εντάξει, αλλά δεν ήταν σαν το παλιό. Ναι, ναι, σίγουρα. Δηλαδή έδειξε δύο όψεις η ομάδα... Ναι. Mm. Τελείως διαφορετικές από αυτές που είχε εδώ που τα λένε... Εντάξει, δεν είμαστε και εμείς ευχαριστημένοι, τα λέμε, δεν είναι... Τι θα πούμε τώρα, και έπαιξε Μπαρσελόνα με το Πανιόνιο. Εμείς θα λέμε αυτά που βλέπουμε. Είπαμε, θα κάνουμε κριτική καλοπροέδρια για την ομάδα μας. Σωστό. Ή θα τα λέμε, δεν θα τα λέμε, τέλος. Αυτά είναι. Ναι, το έχουμε πει αυτό. Η ομάδα θέλει ενίσχυση. Δεν πρέπει να πάρει παίχτες. Τερματοφύλακες, ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και... Και κοιτάξτε, παιδιά, η ηλικία που σας έχουν πει για τον Μπάρκα δεν είναι σωστή. Ο Μπάρκας είναι 27 χρονών. Όχι, λάθος κάνεις, δεν είναι. Πες στο ίντερνετ, δεν είναι. Δεν είναι, 21 δεν είναι. 22 χρονών είναι ο Μπάρκας. Το 90 γεννηθείς είναι, πώς είναι 22. Δεν είναι 27, λάθος κάνεις. Τέλος πάντων, εντάξει, για πες Γιώργο εκεί στο ίντερνετ, δούμε και σ' ακούμε. 22 δεν είναι. Αλλά κάνεις λάθος εδώ. Αυτό ξέρω, 22 δεν είναι. Ναι. Για πες μας. Εντάξει, και οι δύο είναι μέτροι οι τροματοφύλακες, δεν είναι και τάμπ, αλλά δεν είναι και τόσο χάλι, έτσι. Ναι. 22 είναι, wow. 22. 22 είναι. 22 είναι Παντελή, κάνεις λάθος, δεν πειράζει όμως, απλά έχεις κάνει λάθος. Όχι, όχι, όχι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι αυτό. Με το παιχνίδι τον Παναθηναϊκό, μήπως το είδες εκεί? Με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όχι όλο, δεν το είδα, αλλά είδατε. Ναι. Συγγνώμη, ο Ανέστης πόσο είναι, Γιώργο? Ναι. Πόσο είναι? 26. Ναι, και παρέλειψε, ο Ανέστης είναι 26 χρονών. Ο Ανέστης 20, ανάποδα τα παιδιά, ο Ανέστης πιο μικρός. Όχι, όχι. Το είδα μόλις τώρα. Ο Μπάρκας 22, ο Ανέστης 26. Ναι, τέλος πάντων, για πες μας. Εγώ τον είχα τον Ανέστη 21 και τον άλλο 26.
Εντάξει, όταν βγάζει το Μούση φαίνεται λίγο πιο νέος, έτσι, 20 φαίνεται ο Γιαννάκος. Ναι, κοίτα, εντάξει, έτυχε και έβαλε τον κόλ, μέτρησε, πήρε την νίκη, αυτό είναι. Mm-hmm. Τώρα το παιχνίδι με τη Λεωφό θα είναι δύσκολο, μην νομίζετε, αλλά δύσκολο. Έχει φοβερές αυτές ο Παναθηναϊκός, όπως τα λέμε. Τι έχει φοβερές. Α, ναι. Η μισή ομάδα δεν παίζει, παιδιά. Mm-hmm. Διάβαζα εγώ. Δεν πειράζει. Από το χέρι το δικό μας είναι. Άμα κερδίζει αύριο αυτός το Πανιόνιο. Ποιος θα είναι, τον Πανιόνιο. Αφού με μισή ομάδα θα κατέβει ο Πανιόνιος και στο παιχνίδι μεταξύ μας θα τους κατεβάσει όλους. Καλά, δεν κολλάμε τώρα σε αυτά, απλά λέμε. Όχι, σίγουρα. Όχι. Ναι, απλά λέμε πώς πάει το πράγμα, δεν κολλάμε σε αυτά. Ναι, αλλά εγώ, άμα θυμάσαι από την αρχή σου, είχα πει ότι υπάρχει ένας σκοπός. Πόσα παιχνίδια να ακόμα στα play-off? Τρία παιχνίδια είναι. Άμα τα πάρουμε εμείς τα παιχνίδια... Δεν θα τα πάρετε εσείς όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, σύντολες αυτό ξέρω. Θα δούμε. Κάτσε να δούμε. Και να φύγουν, δεν θα σας αφήσουν. Ναι, και στην Τούμπα μας έλεγες ότι το παιχνίδι είναι... Παιχνίδι. Έπεσες έξω να πας στην Τούμπα. Μην το λες αυτό, σε παρακαλώ. Δεν δίνονται παιχνίδια αυτά. Δεν μας έδωσε κανένας παιχνίδι. Δεν δίνονται παιχνίδια. Δεν μας έδωσε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι στην Τούμπα. Μην μας τα λες τώρα αυτά τα πράγματα, σε παρακαλώ. Ο ΠΑΟΚ μας έδωσε το παιχνίδι στην Τούμπα. Δεν μου λες το Πανιόνιος παιχνίδι, το έδωσε στο ΠΑΟΚ. Πάει play. Είμαστε play. Ένα λεπτό. Είμαστε play off. Πάει για την πρώτη θέση. Έτσι. Και μου. Εγώ δεν πιστεύω ότι το έδωσε. Δεν έβγαλα τον παίχτη έξω με το έτσι θέλω και μπήκε ο Πλίωβιτς και μόλις μπήκε πήγε γκολ. Και να σε ρωτήσω κάτι, έμα και ρωτήσει ο Πανιόνιος στον ΠΑΟΚ τώρα τι θα μου πεις. Θα Πανιόνιος πάω διπλός, θέλω να παίξεις προπό παίκτο. Προπό. Πρώτη πέσεις άλλος. Πανιόνιος πάω και είναι διπλό. Εάν κερδίσει ο Πανιόνιος τι θα μας πεις. Τίποτα, του θα με κερδίσει. Α, το πάμε έτσι. Αλλά όταν κερδίσει ο Πανιόνιος θα χάσει εσύ. Εντάξει, γνώμη σου, να δούμε. Εγώ δεν πιστεύω πάντως. Δεν συμφωνώ μαζί σου ότι δίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν πιστεύω ότι τα παιχνίδια θα τα έχουν φτιάξει τα play-offs. Θα βγάλουν αυτούς που θέλουν αυτοί. Όχι αυτοί που αξίζουν. Ή που δεν αξίζουν. Εντάξει, ας το πω και έτσι. Ναι. Εντάξει, γνώμη σου είναι, πιστεύεις. Δεν... Πώς να μην το πιστεύω, ρε φίλε μου. Εδώ μου το... Μα δεν είναι και το. Να σου πω κάτι. Ναι, αλλά τώρα και μας είπε, σου είπε και με τον ΠΑΟΚ και έπεσες έξω και τώρα τι, δηλαδή εντάξει, σ' ακούμε, δεν είναι αυτό. Η γνώμη σου είναι σεβαστή, από εκεί και πέρα, ναι, ναι, εμείς δεν πιστεύουμε. Με τον ΠΑΟΚ, εντάξει, πήρε, είναι στο παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ το πήρες, έχασε στο Πανιόνιο όμως. Ναι, με τον ΠΑΟΚ εξισχυστήκαμε, ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε μπαλά. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε τίποτα πάνω. Ναι, γιατί δεν μπορούσε να παίξει, τα είπαμε αυτά. Πού να παίξει. Μέχρι το 16 πρέπει να έχει φάει 4 γκολ. Ναι. Και τον είδες μες στο Παναθηναϊκό πως έπαιζε. Mm-hmm. Ναι. Το Παναθηναϊκό το παιχνίδι θα το πάρει. Ναι. Στα χαρτιά όπου και να το πάρει τελείωσε. Ναι. Οι πόντοι θα μετρήσουν. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα βγει. Όχι, εντάξει. Πού θα βγει. Δεν μου λες να σε πάω... Εμείς θα πάω... Εμείς πιστεύουμε ότι η ΑΕΚ θα βγει. Δεν θα βγει ο ΠΑΟΚ. Θα έρθουν όλα τούμπα τα πράγματα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, αφήσουμε τα πλέον, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αύριο δικάζεται ο Ολυμπιακός για τα γεγονότα με το Πλατανιά, έτσι. Ναι. Αύριο, με αυτά τα περίφημα και αυτά τα... Εγώ τι πιστεύω. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ακούω και ότι διαβάζω και ενημέρωση, την ενημέρωση. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν δικά... Θα σε ρωτήσω εγώ κάτι το πιο απλό. Ναι. Εγώ δεν έχω δει τίποτα. Έχεις δει καμιά φωτογραφία από ένα κινητό, από... Όχι. Από οτιδήποτε. Όχι. Αυτό θα καταλάβει τι βρώμα υπάρχει εκεί κάτω. Γιατί. Μικός, δεν έχει δει ένας άνθρωπος από την
Ελλάδα ολόκληρη μια απόδειξη, να μας δείξουν κάτι. Ποια Ελλάδα, εδώ μιλάμε για τον γήπεδο, μιλάμε για το καθαρό, για το ποδοσφαιρικό παιχνίδι αυτό, ποια Ελλάδα. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Μιλάμε για τους παίχτες του Πλατανιά, την αποστολή του Πλατανιά, που πήγανε στα αποδυτήρια. Οκ, είδες τίποτα εσύ. Εγώ δεν είδα τίποτα. Ποιος είδε να μας πει. Κανένας δεν είδε τίποτα. Ποιος θα γίνει τίποτα, θα γίνει μόνο. Μα γιατί να μην δούνε όμως, γιατί να μην δούμε, γιατί να μην τα βγάλουν έξω. Εμείς δεν λέμε, κοίταξε, δεν κατηγορούμε, εμείς απλά λέμε γιατί όμως. Ποιο κινητό. Οι παίχτες έχουν μέσα στο αγωνιστικό χώρο κινητά τηλέφωνα. Όχι από τη λένε. Με το που μπαίνανε στα αποδυτήρια δεν έχουν κάμερες και τηλέφωνα. Ναι. Άμα δεν είχαν παίξει θα είχαν οι άλλοι. Γιατί να μην δείχνουν. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Ναι. Γιατί πήγες μετά από ένα μήνα όταν κατέβηκε ο εκπρόσωπος του Σαββίδη και κάμα τον αγώνα Πλατανιάς ΠΑΟΚ, πήγανε τότε και, δηλώσατε αυτά που γίνανε στο αστυνομικό μηχανείο. Γιατί, αργήσανε ένα μήνα. Τότε, μετά από τρεις εβδομάδες. Θέλανε να αφήσουν τρεις εβδομάδες, να περάσουν τρεις εβδομάδες και να πάνε. Τι έκαναν. Μπορεί να πει να σε κάνει πανηγύρι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να σου πω για τις κατηγορίες, κοίταξε τώρα, για τις κατηγορίες αυτές που πάει ο Ολυμπιακός. Δεν λέμε τώρα και ότι θα δικαστεί, απλά λέμε για τις τιμωρίες αυτές, οι τιμωρίες αυτές στα γεγονότα αυτά είναι για να ξέρεις από 6 αγωνιστικές και το μάξιμο είναι πέφτει η ομάδα και η κατηγορία. Δεν ξέρω αν θα πέσει κατηγορία. Εμείς το λέμε ότι δεν έχει δει τίποτα κανένας. Γιατί δεν πήγαν να ανοίξουν τις κάμερες, να πάρουν υλικό να το δείξουν. Άμα είναι αθώοι και λένε ότι δεν έχουν κάνει, δεν έχει... Σε ποια κατηγορία πρέπει να πάτε εσείς με τον ΠΑΟΚ, αυτά που έχει δει όλη η Ελλάδα. Με τον ΠΑΟΚ? Ναι. Αυτά που γίνανε μέσα από τον ΠΑΟΚ. Με τον τελικό, μιλάς τώρα στον Βολό. Τι έκανε η ΑΕΚ? Όχι, πες μου εσύ τι έκανε. Τι έκανε. Μα τώρα πλάκα μου κάνεις. Εφέραν όλη την Αλβανία και τη Σερβία από πάνω για να τους μαχαιρώσουν τους αεξίες. Έγινε τις... Η Αλβανία ήταν... Όχι, τι ήτανε τώρα πλάκα. Να τα λέμε τώρα. Όχι, αστεία τα λέμε τώρα. Μα τι να κάνουμε. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε. Ψέματα κάνουμε. Να λέμε ψέματα. Κάνουμε εκπομπή. Μα γι' αυτό κάνουμε εκπομπή. Για να λέμε αλήθεια. Δεν λέμε ψέματα. Αφού... Συγγνώμη, όλος ο κόσμος τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Γιατί συλλάβανε. Ναι, έχουν συλλάβει μέχρι στιγμής 27 άτομα. Ναι, γιατί από τη στιγμή που γίνεται ένας καυγάς και ένας πόλεμος, υποτίθεται είναι δύο αντίθετες πλευρές και πλακώνονται και θα πάνε όλοι μαζί να τους πιάσουν. Δεν θα πάρουν μόνο τους. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα τι ήταν, το ξέρουμε και αυτά έχουμε ενημερωθεί. Η ΑΕΚ. Κοίτα. Η ΑΕΚ. Ναι, δεν έκανε τίποτα στο συγκεκριμένο παιχνίδι και θα σου πω και κάτι άλλο για αυτό το παιχνίδι, ότι. Πολλοί φίλαθλοι της ΑΕΚ φύγανε μέσα από το γήπεδο για τα γεγονότα αυτά που γίνανε μέσα από το γήπεδο, στο γήπεδο από την πλευρά των ΠΑΟΚΣΙΔΟΝ και φύγανε πάρα πολύ. Καλώ πάντων. Ας περιμένουμε. Τι είναι. Το παιχνίδι και αυτό, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, και αυτό που είπα ότι φέρανε αυτούς και τους άλλους και εσύ το ξέρεις αυτό το πράγμα. Εντάξει. Όχι, το ξέρω, δεν ακούω κανένα μπέο. Εγώ ακούω... Δεν ακούω εγώ τον μπέο, δεν ακούω κανένα μπέο εγώ. Εγώ ξέρω, είμαι ενημερωμένος για αυτά που λέω. Εγώ, ναι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Δεν ήρθανε μόνοι τους. Τέλος πάντων. Για πες μας. Και να δούμε και την εκδίκαση τώρα του Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αυτό που έγινε. Ναι, και αυτό. Ότι ξαν την πήρα στο κεφάλι του ανθρώπου πήρε στο νοσοκομείο. Ναι, να το δούμε και αυτό, γιατί. Και θα σου λέγε 2 χρόνια αποκλεισμό
από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κύριε Παναθηναϊκέ. Ναι. Πλάς 150-200.000 πρόστιμο. Ναι. Πλάς οι παίχτες αυτοί που αναμετήκαν στο τέλος το ξύλο. 10 αγωνιστικές ο καθένας όπως έφαγε ο Σουάρες. Γιατί εσείς δεν έχετε κάνει τίποτα. Να τα λέμε, να λέμε για όλους, να μην λέμε τώρα... Ναι, να λέμε για όλους και εσείς έχετε... Αυτό ανέγινε... Δεν μου λες εμείς πότε ευρωπαϊκό παιχνίδι τιμωρηθήκαμε. Εγώ δεν κάνω το ξύμιο. Λάθος με παίρνεις. Σου την πέταξα, να λέμε και όλα. Να λέμε όλα τα πράγματα. Και να λέμε στο Καραϊσκάκι ότι δεν είναι μοναστήρι και το Καραϊσκάκι όπως το βγάζετε. Σε τι πράγμα? Στη διαγωγή των φιλάθλων. Ναι. Μάλιστα. Πότε βγήκε αυτό? Τι πότε βγήκε αυτό? Πότε το βγήκε? Στο ESPN, να δεις. Ω. Είμαστε οι 5 καλύτεροι φιλάθλοι στην Ευρώπη. Ω. Είσαστε στο Καραϊσκάκι Παναγίες. Οπωσδήποτε μας είπα. Δηλαδή πάμε εκεί πέρα και μας πετάτε λουλούδια, μας υποδέχεστε. Μα σε αυτά τα παιχνίδια αυτά που με πάρουν δεν μπορείτε να κουνήσετε το δαχτυλάκι σας. Πού με πας τώρα, εδώ μιλάμε να πάμε για ελληνικό πρωτάθλημα. Κοίταξε να δεις, μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι έκανε ο ΠΑΟΚ πάνω που έπαιξε τα μισά ευρωπαϊκά του παιχνίδια χωρίς ανθρώπους. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ 5 παιχνίδια έχει παίξει όλα και όλα δεν έχει... Όχι, πέρσι τα μισά παιχνίδια που έπαιξε στην Ευρώπη τα έπαιξε χωρίς φιλάθλους. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Έτσι, ναι, και του χρόνου νομίζω έχει και άλλη τιμωρία του χρόνου. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μη μου λες τώρα, είναι καμιά σχέση Ολυμπιακός με στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τις άλλες ομάδες. Σου είπα, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είσαστε Παναγίες γιατί πρέπει να είσαστε και δεν μπορείτε να κάνετε κι αλλιώς, όχι μόνο εσείς δηλαδή. Μα είμαστε, το είστε. Μα όχι μόνο εσείς, έτσι είναι. Δεν μπορεί να... δεν παρεμβαίνει, δηλαδή δεν παρανομεί αυτό είναι. Ναι, αλλά όταν ερχόμαστε να παίξουμε εμείς το Καραϊσκάκι και άλλες ομάδες και όχι μόνο, δηλαδή, μιλάω μόνο για το Καραϊσκάκι τώρα, εγώ μιλάω γενικά. Μα τι λες τώρα, μας δώσατε και γλυκά και φέγαμε. Τι είχατε, τι παράπονο είχατε? Τίποτα. Μια χαρά όλα ήταν. Αφού ευχαριστήσατε για τη φιλοξενία, γιατί το κάνατε το λοιπόν? Ναι, τι, πάντα ευχαριστημένοι είμαστε στο Καραϊσκάκι. Δεν είπατε στο τέλος ότι ευχαριστούμε για τη φιλοξενία? Ναι, ναι, ευχαριστημένοι φύγαμε. Λοιπόν, γιατί το λες για τα αερονευτής? Όχι, δεν. Απλά λέω ότι η ομάδα σας είναι καλή ομάδα και μας υποδέχεστε και όχι μόνο εμάς δηλαδή. Όσες ομάδες έρχονται στο Καραϊσκάκι. Χρόνια τώρα δηλαδή. Δεν είναι... Τι αδιαμέτρηση και φάση τριάρα σε σου κακουπάει δηλαδή. Να φάμε την τριάρα. Ναι, όταν έβαγες τριάρα σου κακουπήγε. Λιγάκι. Λοιπόν, τι παραπονιές. Πάντως εμείς όταν σας ρίχνουμε τεσσάρες και εξάρες και πεντάρες, εμείς μόνο σηκώνουμε τα δάχτυλα και σας δείχνουμε το σκορ. Πρόχριστο, να δεις τα καλύτερα που έρχονται. Καλά, ναι. Εντάξει. Ας τα δούμε όλα αυτά, εντάξει. Πρέπει να τα δούμε. Εγώ δεν κοίταξα, εγώ σου είπα, δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη. Αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν, θα δούμε. Κοίτα να σου πω κάτι, Παντελή, για να τελειώνω με το θέμα αυτό. Εντάξει. Το έχουμε ξαναπεί πάλι εδώ στην εκπομπή τη δικιά μας. Εμείς καταδικάζουμε τις αγριότητες, θα έλεγα εγώ, από όποια πλευρά και να έρχονται. Έτσι. Εδώ είδαμε στο παιχνίδι με τον τελικό, στο τελικό με τον ΠΑΟΚ στο Βόλο, μια συγκεκριμένη εικόνα εκεί, έναν ΑΕΚΤΖΙ και να έχει πέσει ένα ολόκληρο όχλο επάνω του και να τον ευαράει. Και δεν μιλάω τώρα επειδή ήταν ΑΕΚΤΖΙΣ, μπορεί να ήταν και το αντίθετο. Εμείς καταδικάζουμε τα γεγονότα αυτά. Ασυζητητή. Ναι, ωραία. Ο Μπέος, ποιος τον ακούει τον Μπέος, σοβαρό. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τώρα για τα play-off, λες ότι θα βγει ο ΠΑΟΚ και εμείς θα μείνουμε από πετρέλαιο, έτσι. Άμα πάμε στο UEFA, σε πληροφορώ ότι θα το πάρουμε το UEFA. Γιατί είναι πιο εύκολη η οργάνωση. Τι να κάνουμε? Ένα αγώνα. Λοιπόν, την υγεία μας να έχουμε, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, εμείς θα είμαστε εδώ. Ένα έτσι, Γιώργο. Γιατί
Λοιπόν, εγώ εμείς από την ενημερώση που έχουμε και από με την ενίσχυση που θα κάνει ο πρόεδρος στην ομάδα, άμα πάει... δεν μπορώ να τα λέμε όλα στον αέρα, έχουμε και τα μυστικά μας. Δηλαδή, αν πούμε πέντε πράγματα και να πας εσύ... και, δεν μπορώ να πας εσύ τα μυστικά μας και να πας να τα πεις στον Ολυμπιακό και να πας να χτυπήσεις τους παίκτες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Oh my God. Τι μου λες τώρα. Τι θέλεις να σου πούμε τώρα, τι θες να σου πούμε. Ιστορία μου, αμαρτία μου, ε. Λοιπόν, δεν είναι, θα σε κρατήσω σε αγωνία. Μόνο ένα θα σου πω, εμείς θα πάρουμε παιχταράδες. Δεν μπορώ τώρα, δεν με φέρνει σε δύσκολη θέση, σε παρακαλώ τώρα. Να πάει ο Μαρινάκης να μου χτυπήσει τους παίκτες, τι πράγμα στην Αγγλία ο Μαρινάκης όμως, στην Αγγλία. Είδες, την νότινα μου ο Μαρινάκης, ε. Εντάξει, στο, δεν ξέρω... Ένα λεπτό. Ακούς την εκπομπή από την αρχή, δεν ξέρω.